σκοτεινό παρελθόν του Δημήτρη Αργυρόπουλου και της πρώην συζύγου του, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Η εξομολόγηση για την σκλήρυνση και τις τάσεις αυτοκαταστροφής. Η Σίλια Δραγούμη μίλησε στο περιοδικό Γκέιλα και αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν το Δέλτα Γιώργος. Ζύγιο με τον κριτή του MY Style Rocks ήταν πρώτον πυλών και τα ζούσαν μαζί. Η πρώην σύζυγός του Δημήτρη Αργυρόπουλου, ζούσε από σκλήρυνση, όταν ο γιος της ήταν ακόμη 8 μηνών και ο γιος έπαιρνε διαζύγιο. Με το που έγινε η διάγνωση πήγα παντού στη Βοστόνη, στη Βασιλεία, στους καλύτερους γιατρούς. Έκανα έψιλον. Έσυ στην κοιλιά μέρα παρά μέρα, ενώ άρχισα να ψάχνω με κυρία ενεργειακά. Μου βγήκαν πολλά πράγματα έψιλον. Είχα αλφα συσσωρευμένα μέσα μου, εξομολογήθηκε και συνεχίζει. Δεν έλεγα ποτέ όχι, ήμουν πάντα το καλό παιδί, δεν διεκδικούσα αυτά που ήθελα. Μέχρι και θέματα μη. Έψιλον το διαζύγιο ίων γονιών μου βγήκαν, που εγώ ούτε που το θυμόμουν γιατί χώρισαν όταν ήμουν πολύ μη γιώτα και βαρό. Έκανα και ύπνωση και βρήκα πράγματα που δεν θυμόμουν ότι με είχαν επηρεάσει. Όλα αυτά μαζί με τη γέν. Να του τζο, ζωρίστηκα πολύ, γεννούσα για ώρες, κούρασαν τον οργανισμό μου και παρουσιάστηκε το αυτό. Νοσό. Δεν τρόμαξα όταν το έμαθα και το συζητώ άνετα γιατί δεν είναι κάτι που με απασχολεί καθημερινά. Το μόνο που παθαίνω είναι κάποιοι έντονοι πονοκέφαλοι και για τον λόγο αυτό άλλαξα και θεραπεία. Ο γιος μου με βοήθησε στο να αγαπώ πιο πολύ τον εαυτό μου, γιατί είχα πλέον μια ευθύνη. Δεν γνωρίζω τι θα είχα κάνει αν δεν είχα τον γιο γιατί έχω πολύ αδρεναλίνη και ενέργεια. Ο γιος μου με γείωσε. Πουν αυτοκαταστροφική. Απορώ πως δεν έμπλεξα με ναρκωτικά. Έχω πολλές ανασφάλειες, αλλά δεν υπήρξα ποτέ μίζερη. Ακόμη και μαυρίλα να βλέπω, κάπου θα βρω φως και θα ανέβω αμέσως. Παλιά αγχωνόμουν πολύ. Πάθαινα κρίσεις πανικού, τώρα τα παίρνω πιο χαλαρά. Ενώ συμπληρώνει, ο χωρισμός με τον Δημήτρη ήταν ο πιο εύκολος χωρισμός καθώς είχαμε και έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και συνεννόηση. Και με τη Μαρία Μπακοδήμου έχουμε πολύ καλή σχέση γιατί είναι ένας άνθρωπος ευχαριστός και ανοιχτό μυαλός. Σκέψου ότι την παραμονή της πρωτοχρονιάς βγήκαμε με τα παιδί. Αλφα με τόνο μας. Είμαστε όλοι μαζί η οικογένεια και στα γενέθλια μαζευόμαστε και βγαίνουμε. Είμαστε όλοι της ίδιας νοοτροπίας. Τα παιδιά της Μαρίας είναι πολύ καλά παιδιά και τα λατρεύω. Ο πολλές φορές τον Άρη και του λέω άμα ξενυχτήσεις έλα να κοιμηθεί σε εμάς, όπως και τον Νικήτα. Ο Άρης όταν άρχισα να βγαίνω με τον Δημήτρη ήταν ακόμα μωράκι, του έδινα μπιμπερό διαβάζοντας του παρά. Μύθι και κοιμόταν ανάμεσα μας. Και χαίρομαι γιατί ο Τζο είναι πολύ αγαπημένος με τα αδέλφια του, Πυρία. Τα λίγη. Δημήτρης Αργυρόπουλος, η φωτογραφία με τη γυναίκα που του σημάδεψε τη ζωή το τρυφερό μήνυμα. Μπορεί να έχουν χωρίσει όμως ο Δημήτρης Αργυρόπουλος και η Μαρία Μπακοδήμου παραμένουν αγαπημένοι και...